κάποιος είπε ότι θα μπορούσε να ήμουν εγώ. Θα μπορούσες να είσαι εσύ, μα δεν είμαστε. Είναι όλοι εκείνοι οι φοιτητές που γυρνούσαν στα σπίτια τους. Ψάχνουν τη 18χρονη και την 24χρονη Αναστασία. Τον 23χρονο Κυπριανό, τον 23χρονο Ντένη, τον Άγγελο, την Ιφιγένεια, την Ελένη, την Αγάπη, την Ελπίδα. 11 παρά 20 μίλησα εγώ ίδια. Αυτή η μητέρα που μόλις ακούσατε, ακόμη και σήμερα σχεδόν 36 ώρες μετά το πολύ νεκρό δυστύχημα, ψάχνει την ελπίδα μέσα στα λιωμένα σίδερα, την ελπίδα που έχασε μια άλλη μητέρα έξω από το νεκροτομείο. Τρεις πανέμορφες κοπέλες, τρεις ξαδέλφες που έχασαν τη ζωή τους στο παρθενικό ταξίδι τους με το τρένο. Οι 20χρονες δίδυμες αδελφές Θόμη και Χρύσα και η πρώτη τους ξαδέλφη Αναστασία σπούδαζαν ιατρική και αισθητική εδώ και λίγο διάστημα στη Θεσσαλονίκη. Το τριήμερο της αποκριάς αποφάσισαν να το περάσουν μαζί με τις οικογένειές τους στον τόπο καταγωγής τους, στο Καστράκι Καλαμπάκας. Το τριήμερο αυτό όμως κράτησε παντοτινό. Ζήτησα τον 40χρονο άντρα μου και τον 5χρονο γιο μου και μου επέστρεψαν στάχτες και αποκαίδια, θα πει μια γυναίκα και θα συγκλονίσει. Είμαι μεταρρυθμιστικά αυτή τη στιγμή. 40 χρονών έφυγε ο σύζυγός μου και 5 χρονών έφυγε το παιδί μου. Βγαίνουν κάποιοι βουλευτές και μας λένε συλληπιτήρια, να τα κάνουμε τι. Θα μας φέρουν εμείς πίσω τα παιδιά μας. Θα μου φέρουν εμένα πίσω τον άντρα μου. Στάχτες πήρε και αποκαίδια. Εγώ έβαλα μέσα τον άντρα μου και το παιδί μου και μου δώσανε στάχτες και αποκαίδια. Ένας άλλος πατέρας θεωρεί πλέον ως μοναδική ελπίδα να ζει το παιδί του, να βρίσκεται διασωληνωμένο σε κάποιο νοσοκομείο. Έχω ψάξει όλα νοσοκομεία, παντού αγνοούμενοι, Σαν DNA. Και περιμένουμε το καθοριστικό τηλεφώνημα. Η μόνη μας ελπίδα πλέον είναι να είναι ανέφθητοι και διασωληνωμένοι, να μην τους έχουν μιλήσει κανένας. Αυτή είναι η κόρη του, 23χρονη Ιφιγένεια Μίτσκα από τα Γιαννιτσά. Είχε φύγει για το τριήμερο με τον σύντροφό της. Όταν οι πυροσβέστες απεγκλώβησαν τον νεαρό, εκείνος σούριαζε για την κοπέλα του που βρισκόταν ακόμα μέσα στα χαλάσματα. Ήταν με τον φίλο της, ο οποίος φίλος της βγήκε σώος. Έχει κάποια τραύματα βέβαια το παιδί. Και το μόνο που μας είπε είναι ότι είπε στον πυροσβέστη την ώρα που τον έβγαζε, την κοπέλα μου, την κοπέλα μου. Η φίλη μου φορούσε μία φόρμα μαύρη, μία λευκή μπλούζα από κάτω και λευκά παπούτσια. Δεν ξέρει, αυτός ήταν μεγάλα πυροσβέστες, αυτός φώναζε ότι μέσα είναι η κοπέλα του. Πάει το παιδάκι μου με σύμφερ, Η γυναίκα αυτή που πέφτει στην αγκαλιά του Αλέξη Τσίπρα είναι η μητέρα του Βάιου Βλάχου. Ο 30χρονος μηχανικός με καταγωγή από την Καρδίτσα επέστρεφε με την κοπέλα του από λιγοήμερες διακοπές. Ας πάρουμε το τρένο για οικονομία και μεγαλύτερη ασφάλεια, θα πει. Ένας από τους διασώστες βρήκε την κοπέλα του αδερφού μου, η οποία ήταν εκτοξευμένη έξω από το τρένο με πολλά χτυπήματα και ήταν μαζί και με το σκυλάκι της. Η πολυτραυματίας Δάφνη θα καταφέρει να ψελίσει στον πυροσβέστη που την εντόπισε μόνο το τηλέφωνο της μητέρας της. Τη βοηθά και ευτυχώς εκείνη τη στιγμή η κοπέλα είχε τις αισθήσεις της και μπορούσε, γιατί είχε πολλά σοβαρά κατάγματα. Έδωσε το νούμερο της μητέρας της και ο διασώστης, να είναι καλά ο άνθρωπος, πήρε τηλέφωνο στη μητέρα και έτσι εμείς μάθαμε ότι είχε συμβεί κάτι. Λίγο αργότερα θα καταρρεύσει. Μέχρι και σήμερα παλεύει για τη ζωή της στην εντατική, όσο ο σύντροφός της Βάιος ακόμη αναζητείται μέσα στα συντρίμμια. Ο αδελφός του που ζει μόνιμα στην Παταγωνία της Αργεντινής κάνει έκκληση μέσω του live news, όποιος γνωρίζει κάτι να επικοινωνήσει μαζί του. Τώρα είμαστε στη φάση που περιμένουμε, έχει δώσει δείγμα αίματος η μητέρα μου και περιμένουμε κάποια αναγνώριση DNA αν βγει και όταν θα βγει. Δείγμα DNA κλήθηκε να δώσει και η μητέρα της 22χρονης Αγάπης Τσακλίδου. Φοιτήτρια στο 5ο έτος ως τοπογράφος στη Θεσσαλονίκη. Είχε ταξιδέψει μέχρι την Αθήνα για να περάσει λίγες ημέρες ξεχνιασιάς. Έφυγε την Αθήνα 7:20 περίπου και θα έφτανε 11:30 στη Θεσσαλονίκη. Με πήρε κάποια στιγμή τηλέφωνο, δεν θυμάμαι τι ώρα ήταν. Είχαν στάσει για 1/4 τουλάχιστον στο Παλαιοφάσταμα. Γιατί είχε συμβεί μια βλάβη, κάτι έγινε, δεν ήξερα ακριβώς να με πει. Αυτά. Δεν ξέρω τίποτα άλλο, δεν μίλησα ξανά μαζί της. Η κυρία Τσακλίδου δεν έμελε να λάβει ποτέ το μήνυμα «Μαμά, έφτασα». Καθυστέρησαν έστω το τέρμα, αρχίσαμε τα τηλέφωνα και καταλήξαμε στο νοσοκομείο της Λάρισας χθες η ώρα 4 το πρωί. Είναι ο 29χρονος Νίκος Ναλπάντης. Μηχανοδηγός του ΟΣΕ εδώ και 2 χρόνια, βρέθηκε στο μοιραίο τρένο της Hellenic Train. Δεν ξέρουμε τι γίνεται, απλά το περιμένουμε, είμαστε σε αναμονή, δεν μπορούσαμε να βρούμε κάτι για το παιδί, κάτι από το παιδί, κάποιο στοιχείο, κάτι αυτό, και δεν ξέρουμε αν θα μας φέρουν και το παιδί, μας φέρουν στάχτες, δεν ξέρουμε τι γίνεται. Αγνοούμενα και 2 νέα παιδιά από την Κύπρο. Η 24χρονη Αναστασία από την Πάφο, απόφοιτος οδοντιατρικής του Απιθύτα, και ο 23χρονος Κυπριανός, φοιτητής νομικής. Κοιτάξτε τώρα, κοιτάξτε. Το να σε έχει βρει αυτή η συμφορά και να είσαι μακριά, τόσο μακριά, πιο μακριά δεν γίνεται, κυριολεκτικά στην άλλη άκρη του κόσμου. Ο κ. Βαγγέλης Βλάχος είναι ο αδερφός του Βάιου. Είναι στην Παταγωνία, εκεί ο άνθρωπος σου ζει και εργάζεται. Κύριε Βλάχο, καλησπέρα. Καλησπέρα, συγγνώμη, είμαι πολύ συγκινημένος από το ρεπορτάζ που κάνετε. Δεν ξέρω αν το είχατε κάνει και στην τύχη, τη στιγμή που μιλούσατε για τον αδερφό μου, δείχνατε εκεί τον κύριο Τσίπρα που αγκάλιαζε τους γονείς μου. Αυτό θέλω να το έχουμε το πλάνο σε λίγο. Κάποια στιγμή που πήγε ο κύριος Τσίπρας χθες, έπεσε πάνω σε μια οικογένεια που ψάχνει το παιδί της. Αγκαλιάζει μια γυναίκα. Η γυναίκα αυτή που αγκαλιάζει, θα το έχουμε σε δευτερόλεπτα το πλάνο. Αυτό εδώ είναι. Ευχαριστώ κύριε Λαζάνη και τον παραγωγό. Είναι η μητέρα μου και ο πατέρας μου είναι εκεί πίσω με το καπέλο και μιλάνε. Εκείνη τη στιγμή η μάνα μου μάλιστα του λέει πάει το παιδάκι μου, το χάσα, το ξέρω. Ήταν λίγο δύσκολο να το δω αυτό. Απλώς έχουμε αποφασίσει εμείς να μην εκθέσουμε. Εγώ ακόμη είμαι μακριά, προσπαθούμε να έρθουμε με την οικογένειά μου να είμαστε εκεί. Απλώς έχουμε αποφασίσει να μην εκθέσουμε τους γονείς μου και τους γονείς της κοπέλας, του αδερφού μου, την οικογένειά της που αυτή τη στιγμή παλεύουν. Τουλάχιστον απορροφούμε εμείς όλο αυτό. Τώρα, εδώ είναι το ιδιαίτερο της ιστορίας. Ο Βάιος ταξιδεύει μαζί με την κοπέλα του, έτσι. Η κοπέλα του σήμερα είναι σοβαρά τραυματισμένη και ελπίζουμε να τα καταφέρει και θα τα καταφέρει. Μπορώ να σας πω ότι πάει καλά. Αυτό μαθαίνουμε και εμείς. Λίγο μίλησα. Ότι πάει καλύτερα. Βέβαια δεν είμαι γιατρός, αλλά λέει ότι πάει καλά. Ταξιδεύουν μαζί και όταν φτάνουν οι διασώστες κάθονται δίπλα-δίπλα, έτσι δεν είναι? Δεν ξέρω, υποθέτουμε. Βεβαίως υπάρχει και η πιθανότητα να εξηκωθεί ο Βάιος να πάει στην τουαλέτα, να πάρει ένα καφέ στο κηλικείο. Είναι η κακιά στιγμή αυτή. Το θέμα είναι ότι είχαν μαζί τους και το σκυλίο όπως πάντα και πολλές φορές χρειάζεται να κάνεις μια βόλτα, να ηρεμήσει λίγο αν είναι... αν θέλει λίγο να ξεμουδιάσει, δεν ξέρω. Μπορεί να ήταν μαζί, να μην ήταν μαζί, δεν έχουμε εικόνα και δεν έχουμε καταφέρει ακόμα να μιλήσουμε με την κοπέλα του, γιατί έχει και αυτή τώρα είναι σε άλλη κατάσταση. Γιατί η κοπέλα του Βάιου βρίσκεται βαριά τραυματισμένη έξω από το τρένο, από ό,τι έμαθα. Τη βρήκαν οι διασώστες στο χωράφι. Αυτό είναι αυτό το οποίο έχουμε ακούσει, έχουμε καταλάβει από τον ίδιο του διασώστη. Θα ήταν σημαντικό αν αυτό το άτομο κάποια στιγμή τόσο βοήθησε, ίσως μπορεί να διαλευκάνει κάτι περισσότερο και να μας δώσει κάποια πιο συγκεκριμένη πληροφορία. Αυτά τα άτομα είναι εκπληκτικά και έχουν τεράστια παρατηρητικότητα σε τέτοιες συνθήκες τόσο δύσκολες. Μπορεί κάτι να έχει δει και κάτι να μπορεί να βοηθήσει, κάτι να ξέρει. Αλλά αυτό που έχουμε καταλάβει είναι ότι ήταν εκτός τρένου μαζί με το σκυλάκι. Τώρα το τι μπορεί να έχει γίνει δεν ξέρω. Και μάλιστα η κοπέλα ψέλισε στο διασώστη μέσα στο βαρύ του τραυματισμό το τηλέφωνο της οικογένειάς της και νομίζω έτσι κύριε Βλάχο μάθατε κι εσείς από μια οικογένεια, δηλαδή έτσι μάθαμε. Αυτό έχω καταλάβει, σας λέω είμαι αυτή τη στιγμή δεν ξέρω 10.000 χιλιόμετρα μακριά, αυτό έχω καταλάβει, αυτά όσα μπορώ να μάθω και επίσης νομίζω ότι είπε ότι δεν είναι ο αδερφός μου εκεί μαζί της, αλλά δεν ξέρω, όλα αυτά είναι εικασίες. Αυτά τα οποία έχουμε μάθει. Δεν ξέρουμε σχεδόν τίποτα. Κύριε Βλάχο, θέλω πραγματικά να ευχηθώ από την καρδιά μου να είναι όλο αυτό ένα ψέμα, ένα λάθος, να είναι καλά, να τον βρείτε. Δεν είναι εύκολο. Όλοι αυτό ελπίζουμε. Ή έστω ένα από αυτά τα παιδιά, οποιοδήποτε παιδί, ένα από όλα αυτά τα παιδιά που αγνοούνται, έστω και ένα να βρεθεί, θα είναι πολύ σημαντικό για όλους. Θα έρθετε εδώ, Ορίστε. Θα ταξιδέψετε στην Ελλάδα. Αυτό προσπαθούμε να κανονίσουμε, αυτό προσπαθούμε να δούμε. Έχουμε λάβει κάποια σημαντική βοήθεια και ελπίζουμε τις επόμενες μέρες να είμαστε εκεί με τη γυναίκα μου και με το μικρό μας το παιδί. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εύχομαι πραγματικά το καλύτερο. Να γίνει ένα θαύμα. Σας ευχαριστούμε, κύριε Βλάχο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Σκεφτείτε τώρα τη μάνα αυτή, την είδατε χθες. Αυτό το παλικάρι που έχει για τον αδερφό του αυτά που έχει και είναι και στην άλλη άκρη του κόσμου. Κάθε ένας είναι ένα δράμα. Και είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ, πάρα πολύ. Είμαστε όλοι στην πραγματικότητα. Κοιτάξτε εδώ. Δηλαδή, τη βλέπεις αυτή τη φωτογραφία και δεν μπορείς να το χωνέψεις. Και υπάρχει και κάτι άλλο, το οποίο κυκλοφόρησε χθες στο ίντερνετ, το είχε και πρωτοσέλιδο η Αυγή σήμερα. Αυτό το πάρε με όταν φτάσεις. Θέλω να σας πω ότι για μένα αυτό είναι από τα πιο συγκινητικά, γιατί δεν νομίζω ότι υπάρχει γονιός, μάνα ή πατέρας που δεν το έχει πει με αγωνία στα παιδιά του. Το πάρε με όταν φτάσεις. Και αυτά τα παιδιά δεν θα πάρουν. Να δούμε λοιπόν τη Μαρίλη. Γιατί έχουμε και άλλους ανθρώπους που λιώνουνε. Για πες μας, Μαρίλη. Θα δούμε ένα άλλο υπέροχο πλάσμα, την Κλαούντια Λάτα, είναι φοιτήτρια ιατρικής στη Θεσσαλονίκη. Ήθελε να περάσει το τριήμερο με την αδελφούλα της στην Πάτρα, να απολαύσουν μαζί το καρναβάλι. Ήρθε η μέρα της επιστροφής, ξεκίνησε λοιπόν από την Πάτρα για τη Θεσσαλονίκη και τη βλέπουμε εδώ και οι γονείς της, οι οποίοι ζουν σε ένα χωριό στη Λάρισα, της λένε... κάνε μια στάση να σε δούμε και είπε στον πατέρα όχι, θέλω να επιστρέψω μια μέρα νωρίτερα πριν ξεκινήσουν οι υποχρεώσεις μου στο πανεπιστήμιο, γιατί θέλω να διαβάσω, θέλω να προετοιμαστώ. Η Κλαούντια αγνοείται από το βράδυ της Τρίτης. Μας μίλησε ο πατέρας της, άμα θέλεις να τον ακούσουμε. Σας διατρική. Δώσαμε DNA και μας είπαν να πάτε σπίτι να σας πάρουν τηλέφωνο. Έτσι μας είπαν. Δεν μπορείτε να καθίσετε εδώ, μου είπαν. Έτσι ακριβώς. Καθίσαμε μέχρι τώρα ήρθαμε σπίτι. Από τους τραυματίες μας είπαν ότι δεν είναι αυτό το όνομα. Σε όλα τα νοσοκομεία, σε όλη την Ελλάδα. Εμάς μας πήρε το χώρι που είναι στην Πάτρα και λέει έτσι και έτσι. Ποθείτε γρήγορα, λέει, πάτε στο νοσοκομείο. Η αδερφή της, η κόρη μου, η άλλη. Είχε πάει για το τριήμερο στην Πάτρα. Ναι, είχε πάει στην Πάτρα. Αύριο έμπαινε στη σχολή. Δεν σταμάτησε εδώ, λέει, θα πάω κατευθείαν, λέει, να ξεκουραστώ σήμερα, λέει, να πάω αύριο πρωί, πάει, μπαίνει μέσα στη σχολή. Τι να πω, δεν έχω άλλο κουράγιο. Και έχουμε και ένα ακόμα, μια ακόμα οικογένεια. Ναι, γιατί δεν είναι μόνο γονείς που αναζητούν τα παιδιά τους, αλλά και το αντίστροφο, παιδιά που αναζητούν τους γονείς τους. Και είναι ένας άντρας ο οποίος αναζητά τον 48χρονο πατέρα του. Είχε βρεθεί στην Αθήνα για να δει τους δικούς του ανθρώπους, την οικογένειά του. Επέστρεφε στην Κατερίνη όπου μένει μόνιμα και έκτοτε και εκείνος αγνοείται. Μας μιλάει τόσο ο γιος του όσο και η αδελφή του πριν από λίγο στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας. Μου μένει μόνιμα στην Κατερίνη. Της έφτιαξε τώρα στις αρχές του Φλεβάρι να δει την οικογένειά του και επέστρεψε πίσω στη μόνιμη του κατοικία με το τρένο προχθές το βράδυ. Η μεγαλύτερη ταλαιπωρία είναι το ότι δεν έχουμε κανένα νέο. Είτε κακό να είναι αυτό το νέο, είτε καλό να είναι αυτό το νέο. Είναι χειρότερο το να μην ξέρεις πώς να αντιδράσεις, δεν ξέρουμε άμα έχει βρεθεί κάτι, άμα έχει βρεθεί σωρός, άμα είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση δεν μπορεί να αναγνωριστεί. Το δείγμα DNA βοηθάει μόνο σε περίπτωση που έχει βρεθεί κάτι για να χρησιμοποιήσει το DNA. Μπορεί να μην έχει μείνει και τίποτα για να αναγνωριστεί με το DNA. Είμαι σε μια φάση που δεν μπορώ να νιώσω τίποτα πλέον. Ούτε το κρύο που είναι εδώ πέρα στη Λάρισα δεν μπορώ να νιώσω. Εγώ σαν η αδερφή του θύματος, ξέρω ήταν στο πρώτο βαγόνι. Έχει σκοτωθεί. Ρωτάνε οι άλλοι άνθρωποι και λένε το απλό πράγμα. Πείτε μας σε ποια θέση καθότανε. Το μόνο που θα μπορούσε να γίνει είναι να πάρουν τη λίστα από την εταιρεία. Είναι 350 άτομα, φερειπίν, 350 άτομα. Να δουλέψει η εταιρεία, το κάθε εισιτήριο από ποια τράπεζα έχει πληρωθεί. Με βάση το νούμερο να γίνει μια σχετική αντιστοίχηση. Αυτό λοιπόν ήταν ανίκανοι να το απαντήσουν. Εντάξει. Ο αδερφός μου, Γιάννης Βουτσινάς.